Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή εξέδωσε τη διαδρομή που θα ακολουθήσει η Ολυμπιακή Φλόγα για τους αγώνες του Λονδίνου. Η τελετή αφής θα γίνει στις 10 Μαΐου στην Αρχαία Ολυμπία και το πρόγραμμα διαδρομής στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχει ως εξής. Στις 13 Μαΐου και κατά την τέταρτη ημέρα θα συνεχίσει το ταξίδι της για την Καβάλα, ενώ την επομένη θα συνεχίσει την πορεία της με προορισμό την Κομωτινή, τους κήπους Εύρου, Συνοριακό Φυλάκιο, τις Σφαίρες, την Αλεξανδρούπολη, την Ξάνθη και τη Δράμα. Στη Δράμα θα βρίσκεται την Παρασκευή 27 Απριλίου επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, ενωτικό κοινωνικό μέτωπο Μανώλης Γλέζος. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της επίσκεψης, ο κ. Γλέζος θα μιλήσει σε προεκλογική συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Κατά 66% μείωσε το χρέος ζεύγους καταναλωτών με απόφαση του Δικαίου Χρυσούπολης, προτείνοντας να πληρώσει 38.400 ευρώ σε μία τετραετία έναντι οφειλών ύψους 114.000 ευρώ. Ο σύζυγος καλείται να πληρώσει ποσό 500 ευρώ μηνιαίως και η σύζυγος 300 ευρώ. Οι ίδιοι οι καταναλωτές είχαν προτείνει στις τράπεζες να πληρώσουν το ποσό των 800 ευρώ επί μία εικοσαετία, προκειμένου να αποπληρώσουν το σύνολο των οφειλών τους, πρόταση η οποία απερίφθη. Με αφορμή αυτές τις αποφάσεις του Δικαίου Χρυσούπολης, η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας καλεί τους καταναλωτές να έχουν εμπιστοσύνη στην εφαρμογή του νόμου 3869/2010 και επιπλέον να έχουν εμπιστοσύνη στην Ένωση, η οποία προσπαθεί επί 17 χρόνια να προασπίσει τα συμφέροντα των καταναλωτών στο βαθμό που μπορεί ανάλογα με τα μέσα που διαθέτει. Ο Δήμος Νέστου, η Εύξηνη Πόλη, το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντολογικής Μηχανής, το Αριστοτελείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης διοργανώνουν ημερίδα με θέμα «Μειώντας τη σκουπίδια μας, λύσεις και προτάσεις». Και είμαστε στην ευχάριστη σήμερα να πούμε ότι αυτή η προσπάθεια οδεύει προς το τέλος, δηλαδή είμαστε κοντά στο να πάρουμε έγκριση περιβαλλοντικών όρων, έτσι ώστε μετά από την έγκριση αυτή να προχωρήσουμε σε ένα ταχύρυθμο πρόγραμμα εξέβρεση επενδυτή, ο οποίος θα δώσει τη δυνατότητα τα απορρίμματά μας, τα οποία πρωτίστως και εδώ θα παίξει ρόλο όλοι εσείς οι νέοι άνθρωποι, θα πρέπει να μάθουμε να τα διαχωρίσουμε στην πηγή. Αυτό λοιπόν το οργανικό υπόλοιπο που θα προκύπτει μετά από την πρώτη φάση στην πηγή, δηλαδή εκεί που παράγονται τα σκουπίδια στα σπίτια μας, θα βάλουμε κάδους όπου υπάρχουν πράσινοι κάδοι. Έχουμε ήδη προχωρήσει τη διαδικασία της προκήρυξης του διαγωνισμού για να πάρουμε μπλε κάδο. Θα αντικαταστήσουμε από τους δύο κάδους που συνήθως έχουμε, τον ένα με μπλε χρώμα, στον οποίο θα αναγράφεται βέβαια πάνω ευκρινώς, χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο. Αυτά τα ανόργανα πράγματα θα πρέπει να μάθουν τα παιδιά να υποχρεώνουν στο σπίτι να γίνεται ο διαχωρισμός και να φύγουν χωριστά. Στην αναστολή κάθε ενέργειας γύρω από το πρόγραμμα κοινοφιλούς εργασίας προχωρά το Υπουργείο Εργασίας μέχρι την εξαγωγή των εκλογών. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, μετά από υπόδειξη του ΑΣΕΠ, ανέστειλε όλες τις διαδικασίες επιλογής, πρότυπης και ενστάσεων των εμφυλουμένων μέχρι την ενέργεια των εκλογών και ενημέρωσε το πρωί της Τρίτης στους εμπλεκόμενους φορείς. Στην Ξάνθη, οι φορείς ήταν σχεδόν έτοιμοι να ανακοινώσουν τους αρχικούς πίνακες των επιτυχόντων, αλλά αυτό θα γίνει αναγκαστικά μετά τις εκλογές. Όλες οι σχετικές προθεσμίες που προβλέπονται από την κάθε πρόσκληση για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που είχε προχωρήσει τις δικασίες παρατείνονται κατά 12 ημέρες. Όλες οι προθεσμίες που προβλέπονται στην οικία πρόσκληση παρατείνονται κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή 12 ημερών.